Γεια σας, είμαι ο Πάνος. Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω το άλμπουμ το Megadeth, το δεύτερο, από το 1986, το Peace Sells But Who's Buying. Όμως εδώ έχουμε μια έκδοση από το 2011, που την έβγαλε το συγκρότημα για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Βέβαια τώρα έχουμε 2022, πια περάσαν άλλα 11 χρόνια, οπότε σε λίγο πάμε για τα 40 χρόνια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αυτό το κουτί εδώ, με τα καλούδια, βγήκε σε 3D, με το 3D εξώφυλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Το κουνήσω λίγο, έχει ένα εφεδάκι έτσι 3D ωραίο. Λοιπόν, να σας δείξω και πίσω. Έχει εδώ τα περιεχόμενά του, θα τα πούμε εμείς, θα τα δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σε αυτό το άλμπουμ, εκτός από το Mustaine βέβαια, ήταν και ο Chris Poland, ο κιθαρίστας, ο Dave Ellefson βέβαια, που δυστυχώς έφυγε από το συγκρότημα πια, και στα drums ήταν ο Gar Samuelson. Λοιπόν, αυτό είναι το κουτάκι από μέσα. Πρώτα απ' όλα, έχει εδώ αυτό το χαρτονάκι. Θα δούμε και πίσω. Και μέσα σε αυτό το χαρτονάκι υπάρχουν κάποια flyers, κάποια αποκόμματα από εισιτήρια. Είναι και έτσι. Το artwork απλώνεται σε όλο το χαρτόνι. Να τα δούμε. Έχω κρατήσει και το αυτοκολλητάκι που σου λέει τι έχει μέσα ο δίσκος. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποια φωτογραφία παλιά. Είπαμε μόλι δεύτερο άλμπουμ. Βλέπουμε από εδώ είναι ο Chris Poland, ο Mustaine, ο Samuelson και ο Ellefson. Ωραία φωτογραφία. Και μέσα τι άλλο έχει, κάποιο απόκομα εδώ βλέπω εισιτηρίου, ιαπωνικό μοιάζει. Και έχει αυτά τα flyers, Megadeth λέει, Dark Angel, Agent Steel, No Mercy, Special Guest, 28 Φεβρουαρίου, The Balboa, Vermont, LA. Μάλιστα. Με αυτό το χαρακτηριστικό μπλε της εποχής, τα χρώματα αυτά, τα μονόχρωμα μπλε, πράσινο εδώ, Motorhead, με Special Guest, τους Megadeth και τους Cro-Mags, στο Pavilion San Bernardino. Αυτά είναι. Motorhead και Megadeth, μια χαρά. Αυτά λοιπόν περιέχει μέσα το χαρτονάκι εδώ πέρα. Έχει αυτό εδώ το σχεδιάκι μέσα. Λοιπόν, επόμενο τώρα, είναι τα CD. Και αυτά σε αυτή την καρτέλα, που βλέπουμε εδώ. Αυτό τώρα έχει 5 δισκάκια μέσα. Να ακούσουμε τις ώρες δηλαδή. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τα βγάλω. Το πρώτο CD είναι το original album, αλλά remastered του 2011, γιατί 25 χρόνια λοιπόν. Το δεύτερο είναι remixed και remastered versions από το 2004. Το τρίτο είναι Randy Burns mixes remastered του 2011, που ήταν και παραγωγός του album το 86. Υπάρχει στο τέταρτο δισκάκι ένα live από το The Fantasy Theater του Cleveland το 1987. Και το πέμπτο δισκάκι είναι σε High Resolution Wave Audio Files of Original Layer Master Album and Live Show. Είναι DVD, μάλιστα. Υπάρχει σε High Resolution δηλαδή. Παίζει σαν DVD και DVD, εντάξει, σαν MP3 τέλος πάντων. Οκ, εντάξει, ήταν και πιο δημοφιλές τότε εκείνη την εποχή, το 11, αυτά τα πράγματα. Οπότε έχουμε 5 δίσκους βέβαια. Δεν έχει τον original μέσα το 86, οπότε καλό να τον έχετε και σε αυτό, είτε σε βινήλιο είτε σε CD, για να έχετε όλους τους ήχους του άλμπουμ.
Υπάρχει και ένα ειδικό εδώ τεράστιο booklet, να το πω έτσι, με τους στίχους και φωτογραφίες για 25 χρόνια. Εδώ, στο μέγεθος βινιλίου. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος του άλμπουμ. Η Ειρήνη που λέει, αλλά ποιος αγοράζει. Σωστό. Λοιπόν, να πω έτσι και τα τραγούδια τυπικά. Το Wake Up Dead, The Conjuring, Peace Cells, Devil's Island, Good Morning Black Friday, Bad Omen, I Ain't Superstitious και My Last Words. Είναι αυτά. Ναι. Και προφανώς τώρα στο live, τι να σου παίξει στο live, δεύτερο άλμπουμ ήταν, οπότε θα σου παίξει τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ και από το δεύτερο. Δεν ξέρω αν έχει καμία διασκευή μέσα. Να έχει το These Boots Were Made For Walking. Ωραίο. Λοιπόν, να δούμε έτσι το βιβλίο. Να πω ότι η εισαγωγή την έχει ο Lars Ulrich γράψει εδώ πέρα. Ενδιαφέρον. Κάποτε συνειδηπόροι στους Metallica, εχθροί για ένα διάστημα, τελικά τα βρήκανε. Εδώ ωραίες μεγάλες φωτογραφίες. Έχει το βιβλίο μέσα. Εδώ έχει τα λόγια, τα lyrics. Έτσι να πω και μια μικρή ιστοριούλα. Την τελευταία φορά που είχαν έρθει Megadeth στην Ελλάδα, πριν κάποια χρόνια, είχα την τύχη μέσω ενός φίλου να γνωρίσω και να μιλήσω κάνα μισάρο, 40 λεπτό με τον Dave Delefson. Κάποια φάση ήρθε και ο Mustaine στο λόμπι εκεί του ξενοδοχείου που είχαμε πάει. Αλλά εντάξει, ήταν άνθρωπος πιο χυμαντημένος, δεν ντράπηκα να ζητήσω φωτογραφία. Δυστυχώς δεν ήξερα και ότι θα πάμε σίγουρα, οπότε δεν είχα πάρει και κάποιο άλμπουμ να μου το υπογράψουνε. Αλλά και μόνο που μιλήσαμε, και ευχαριστώ πολύ και το φίλο μου το Ζελ δημόσια που μου έδωσε την ευκαιρία, και μόνο που μιλήσαμε με τον Έλευσον, ήταν μια ιστορική στιγμή. Επίσης το κουτάκι, τελευταίο βέβαια τώρα, έχει όλα αυτά που είπαμε σε βινήλια. Εδώ είναι τριπλό αυτό, ανοίγει. Εδώ, όπως λέγεται, είναι τεράστιο. Πυρηνικές εκρήξεις, κλασικά, πόλεμος. Να σας δείξω και από μπροστά το artwork. Όσο φαίνεται δηλαδή. Εντάξει, ωραία φαίνεται. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα βινήλια τώρα, αν είναι χρώματα. Λοιπόν, το πρώτο εδώ, όχι, είναι μαύρο, το original album λέει Remaster, Capitol Records. Να δω, γιατί έχω και εγώ αρκετό καιρό να το ακούσω και δεν θυμάμαι. Το δεύτερο, α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτό είναι το live. Live at the Fantasy Theater Cleveland 1987, σε αυτά τα έτσι όμορφα χρώματα. Πολύ ωραίο. Και τελευταίο. Διάφανο αυτό. Α, είναι πάλι το live από το Fantasy Theater. Ναι, είναι δύο βινίλια. Σε διάφανο αυτή τη φορά. Φαίνομαι και εγώ από πίσω. Οπότε έχει το album και το live. Τριπλό βινίλιο. Ωραίο. Διαφορετικά χρώματα. Αυτό είναι το κουτί.
Έριξα μια ματιά έτσι από περιέργεια στο Discogs, τώρα βλέπω από 250 ευρώ και πάνω το πουλάνε. Τότε ήταν φθηνό σχετικά, δηλαδή πρέπει να κάνει κανένα 50, 60. Τώρα αν έβγαινε αυτό μπορεί να το είχαν και πολύ περισσότερο. Γιατί, ξέρετε, αλλάζουν και εποχές, βλέπουν τι πουλάει, τι δεν πουλάει, οπότε οι τιμές ανεβαίνουν. Δηλαδή τώρα τελευταία βλέπω τα βινίλια πολλούνται 30, 35, 40, 50, νομίζω έχει γίνει υπερβολικό, εντάξει. Τέλος πάντων, όσοι προλάβαμε, προλάβαμε, όσοι μπορούσαμε να το πάρουμε, το πήραμε. Όσοι το έχουμε και σε ένα απλό δισκάκι, σε ένα απλό βινίλιο, μια χαρά είναι και αυτό. Το θέμα είναι να ακούμε μουσική. Megadeth ωραίοι, ετοιμάζουν και καινούργιο δίσκο από ό,τι ξέρω, με το Λουρέιρο πια τον Κίκο, από τους Άγκρα. Πολύ ωραίος κιθαρίστας και αυτός και ωραίο άτομο. Αυτό ήταν το βιντεάκι, το boxet. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe για να σας λέω διάφορα. Όπως έχετε καταλάβει το κανάλι έχει διάφορα θέματα που μου αρέσουν. Βιβλία, κόμικ, metal μουσική κυρίως. Θα πούμε και άλλα αργότερα και τέχνη και πολλά πολλά και διάφορα, φύση, φωτογραφία, πολλά ενδιαφέροντα. Ελπίζω να σας αρέσουν κάποια από αυτά. Αν θέλετε να μου γράψετε κάποιο σχόλιο, αν το έχετε, αν σας αρέσει το άλμπουμ, το boxet, τι γνώμη έχετε. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε. Peace else, but who's buying? Έλατε.